Γεια χαρά, καλώ ήρθε ένα ακόμα Nick Pick με μένα, τον Νίκο, από το Νικονομία. Το άλλο μικρότερο δικό μου προσωπικό κανάλι, το οποίο είναι λίγο πιο πικάτοικο από αυτό και συζητάμε λίγο διαφορετικά θέματα από ό,τι σε αυτό εδώ. Εάν θε να με βρει και στον Νικονομία, θα με βρει με link από κάτω στην περιγραφή. Επίση, από κάτω το link στην περιγραφή θα βρει για το προσωπικό μου Instagram, τον Νικονομία. Που και εκεί βγάζουμε λίγο διαφορετικό content, ώστε να έχει νόημα να με ακολουθήσει και εκεί. Βοήθησε αυτό το κανάλι και βοήθησε αυτή την εκπομπή μέσα από ένα like που δεν σου κοστίζει τίποτα. Επίση, μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό σου αλλά και εμά μέσα από τα link που θα βρει στην περιγραφή για τη Freedom 24. Μπαίνει μέσα από αυτά τα link και έχει ένα ολόκληρο μήνα δωρεάν συναλλαγών στη Freedom 24. Και κάτι τελευταίο κάτι που πρέπει να πούμε πριν ξεκινήσει αυτό το επεισόδιο και δεν το ξέρουν πολύ, πρέπει να το κρατήσουμε λίγο μεταξύ μας ότι στη Freedom24 αυτή τη στιγμή δίνονται δωρεάν μετοχές. Πα με τα link από κάτω που θα βρει στην περιγραφή, ανοίγει λογαριασμό στη Freedom24 και κερδίζεις μία μετοχή έως 600 δολάρια, έω μία τέσσελα, ας πούμε, 620 Εντελώς δωρεάν. Είτε άμα θε να την κρατήσει, άμα θε να την πουλήσει και να τσεπώ το κασέρι. Με τη μία, τώρα. Αλλά μην πα επί τόπου, μην Το... Δε το βίντεο και μετά. Επίσης Επίση, μην το πει παρά έξω. Δεν πρέπει. Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τη σημερινή μα μετοχή, θα πρέπει λίγο να κάνουμε μια αναφορά στι δύο τελευταίε μετοχέ που ασχοληθήκαμε στο Nick Και μιλάμε φυσικά για την Palantir και την Tattoo Chef. Αποκαλύφθηκε ότι και οι δύο είναι πάρα πολύ κοντά στο να εισαχθούν στο Russell 3000. Αυτό από μόνο του δίνει μια όθηση σε όσε μετοχέ εισάγονται σε έναν δείκτη για τον πολύ απλό λόγο ότι όλα τα founds που ακολουθούν τους δείκτες αυτούς είναι αναγκασμένοι να αγοράσουν κομμάτι από αυτές τις μετοχές. Οπότε ακόμα και κάποιοι επενδυτές ή κάποια founds που δεν είχαν σκοπό να αγοράσουν ας πούμε τη Tattoo τώρα θα το κάνουν λόγω του ότι θα εισαχθεί κατά πάσα πιθανότητα στο Russell 3000. Ας μην ξεχάσουμε τι έγινε όταν η Tesla μπήκε στον SP500. Ό,τι λέμε στο Nick pick είναι η γνώμη μου και μόνο. Σκοπό έχει την ψυχαγωγία σου και μόνο. Αν θέλει να επενδύσει, πρέπει να βρει έναν πιστοποιημένο οικονομικό σύμβουλο. Κάτι που εγώ δεν είμαι, όσο καν φαίνομαι. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για μια μετοχή, για μια εταιρεία, η οποία θέλει να κάνει και ουσιαστικά κάνει με έμεσο τρόπο μονοπόλιο, αλλά όχι σε έναν τομέα. Σε πάρα πολλού τομεί τη καθημερινότητά του στην Κίνα. Μιλάμε για μια εταιρεία η οποία είναι μεγαλύτερη από το Alibaba στο σύνολο. Η οποία έχει ανεβεί κάτσε κάτω πριν το ακούσεις, 75.000% πάνω από τότε που εισήχθη στο χρηματιστήριο. Δηλαδή, από το IPO που έκανε το 2004. Με άλλα λόγια, αν είχε επενδύσει για παράδειγμα 10.000 ευρώ σε αυτήν την εταιρεία πριν 16 χρόνια όταν έκανε IPO, σήμερα θα ήσουν ένα εκατομμυριούχο και θα είχε περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Κίνα, αλλά και σε ολόκληρη την Ασία. Μιλάμε για την Ten Cent. Μιλάμε για το ηρωνικό όνομα Ten Cent. Γιατί μόνο Ten Cent δεν κάνει. Με τι ασχολείται όμω η Ten Cent, έχουμε και λέμε. Κατά βάση είναι εταιρεία holding. Είναι κάτι σαν την Berkshire Hathaway του Buffett και του Munger. Δηλαδή, κατά βάση είναι μια επενδυτική εταιρεία. Είναι μια εταιρεία που επενδύει σε άλλε εταιρείε. Σε μικρέ εταιρείε, είτε είναι δημόσιε, δηλαδή σε χρηματιστήρια του πλανήτη, είτε είναι ιδιωτικέ εταιρείε. Και με ποιου τομεί ασχολείται, σα είπα ήδη, με όλου του τομεί. Θέλει να κάνει μονοπόλιο γενικά στη ζωή του κάθε Κινέζου. Σε όλη την καθημερινότητά του, σε όλου του τομεί, είτε θέλουν να πάνε στον γιατρό του, είτε θέλουν να πληρώσουν κάτι online, είτε θέλουν να παίξουν gaming, είτε θέλουν να δουν ταινίε, είτε θέλουν να μπουν στο δικό του αντίστοιχο Facebook, είτε θέλουν να τσατάρουν, είτε θέλουν να κάνουν οτιδήποτε. Μιλάω πολύ σοβαρά. Έχουν υπηρεσίε streaming, έχουν υπηρεσίε κοινωνική δικτύωση. Έχουν υπηρεσίε που προσφέρουν για να μπορεί να βρει περίθαλψη. Online gaming, υπηρεσία ηλεκτρονικού marketing, ηλεκτρονική διαφήμιση, video streaming, π.χ. Netflix, τεχνολογίε υγεία, επενδύσει, ηλεκτρονικέ πληρωμέ και πάρα, πάρα, πάρα πολλά άλλα. Ταινίε, μουσική. Ό,τι θέλετε κάνει. Ένα από τα πολύ βασικά που παράγει αυτή η εταιρεία και από τα λίγα ίσω παράγει είναι τα βίντεο παιχνίδια. Λίγα από τα υπόλοιπα που ασχολείται τα παράγει η ίδια. Κυρίω επενδύει σε αυτά μέσω άλλων εταιρεών όχι απλά παράγει βιντεοπαιχνίδια, αλλά η ανακρίβεια είναι μεγαλύτερη στον κόσμο στον τομέα αυτόν. Μόνο αυτό το κομμάτι του προσέφερε το 2020 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό από μόνο του είναι μεγαλύτερο έσοδο από την Activision Blizzard, η οποία είναι μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, από τη Sony, από την Nintendo κτλ. Τη ανήκει επίση το μεγαλύτερο μέσο κοινωνική δικτύωση στην Κίνα. Και όχι, στην Κίνα δεν είναι το Facebook και το Instagram νούμερο 1. Το αντίστοιχο δικό του Facebook Instagram ονομάζεται WeChat και το χρησιμοποιούν 1,23 δισεκατομμύρια ενεργοί μηνιαία χρήστε. Από του 1,4 περίπου δισεκατομμύρια που ζουν στην Κίνα. Άρα μιλάμε ότι έχει κάπου 90% διείσδυση, 90% των ανθρώπων που ζουν στην Κίνα χρησιμοποιούν τα δικά του μέσα. Με άλλα λόγια, μονόπολη. Και όταν μιλάμε για το WeChat, έτσι λέγεται. Δεν μιλάμε για το Instagram. Μέσα από το WeChat μπορεί να κάνει chat, αλλά μπορεί και να κάνει αγορέ, μπορεί να έρθει σε επαφή με τον γιατρό σου, μπορεί να κάνει πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όπω είναι φυσικά αντιληπτό, τα έσοδα τη εταιρεία προέρχονται από πάρα πολλέ διαφορετικέ πηγέ. Στον τομέα των παιχνιδιών εκδίδει τίτλου όπω το Call of Duty για κινητό, League of Legends για υπολογιστή και άλλα 140 περίπου τίτλου. Σκέψου ότι ακόμα και οι ανταγωνιστέ του, όταν θέλουν να εκδώσουν τα παιχνίδια του για κινητό, για παράδειγμα, πάνε και το αναθέτουν σε αυτού να το κάνουν. Μαζί με το Alibaba ουσιαστικά κάνουν κουμάντο σε οτιδήποτε αφορά την καθημερινή ζωή των Κινέζων και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Είτε αυτό έχει να κάνει με χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε, είτε αυτό έχει να κάνει με τη διασκέδασή σου online, όπω ταινίε που είπαμε, μουσική κτλ. Είτε αυτό έχει να κάνει απλά το να χαζέψει και να δει το αντίστοιχο με YouTube ή να googlάρει. Οτιδήποτε αφορά την καθημερινότητά σου, μπορεί να το κάνει ουσιαστικά μέσα από αυτά που σου παρέχει η Tencent, άντε να χρειαστεί να έχει και Alibaba. Ένα πάρα πολύ δυνατό του κομμάτι είναι ο τομέα τη επένδυση. Η Tencent επενδύει σε πάρα πολλέ μικρέ εταιρείε, σε εταιρείε που ακόμα μπορεί να μην έχουν κάνει καν IPO. Για παράδειγμα, έχει πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο ιδιοκτησία σε εταιρείε όπω η C-Limited που έχουμε μιλήσει εδώ στο NickPick στην JD που θα μιλήσουμε στο Nick Peak, στην Activision Blizzard που είναι και ανταγωνιστέ του, στην Spotify, στην Pindondo ή Pindundu ή όπω λέγεται αυτή, την EOS, στην Tesla και πάρα πάρα πολλέ άλλε. Και όποιο δεν το κατάλαβε ήδη ύστερα από όλα αυτά που λέμε μέχρι στιγμή, όταν αγοράζει Tencent, ουσιαστικά αγοράζει ταυτόχρονα με ρίδιο σε όλε αυτέ τι εταιρείε που προείπαμε και σε άλλε τόσε. Σύνολο έχουν επενδυμένα σε άλλε εταιρείε 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή με λίγα λόγια έχουν. Μια εταιρεία που θα έμπαινε στο SP500 από μόνη τη, επενδυμένη σε άλλο. Είναι μια εταιρεία με πάρα πολύ λίγο ρευστό. Αυτό έχει τα καλά και τα αρνητικά του. Αλλά αυτή είναι η πολιτική τη εταιρεία και αυτό του έχει οδηγήσει ουσιαστικά μέχρι σήμερα εδώ. Αφού του δίνει τη δυνατότητα να επανεπενδύει ουσιαστικά ό,τι χρήματα, ό,τι ισορροέ έχουν σε άλλε εταιρείε ή γενικά στο να αγοράζουν τι ίδιε του συμμετοχέ. Αυτό βοηθάει εμένα σαν επενδυτή να γίνεται compound interest στα λεφτά μου. Και να το πούμε και άλλη μία, 750 φορέ ουσιαστικά θα είχαν ανεβεί τα λεφτά σου πάνω από τότε που ξεκίνησε, δηλαδή τα τελευταία 16 χρόνια. Άσε κάτω το τηλέφωνο και περίμενε να ακούσει πρώτα και τα αρνητικά. Ένα αρνητικό που έχει αυτή η εταιρεία, όπω και πάρα πολλέ άλλε στην Κίνα, είναι ότι κινδυνεύει, όπω όλε οι μεγάλε κινέζικε εταιρείε. Βλέπε, για παράδειγμα, την Alibaba που πήρε πρόστιμο 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι και εκείνη είναι στα πρόθυρα του να χτυπήσει την πόρτα τη κυβέρνηση. Και όταν μιλάμε για κινέζικη κυβέρνηση, δεν μιλάμε για κυβέρνηση που μπορεί να διαπραγματευτεί πάρα πολλά, πολλά πράγματα. Ένα άλλο μεγάλο αρνητικό που έχει αυτή η εταιρεία, όπω όλε οι υπόλοιπε κινέζικε εταιρείε, είναι ότι κινδυνεύουν ανα πάσα στιγμή με τη listing. Ε, δεν βέβαια τόσο απλό να συμβεί. Δεν είναι κάτι που, κατά τη γνώμη μου, έχει πάρα πολλέ πιθανότητε να συμβεί, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει σαν κίνδυνο. Επίση, ένα άλλο μεγάλο αρνητικό για πολλού επενδυτέ είναι ότι όταν αγοράζει μια κινέζικη μετοχή, δεν έχει εσύ προσωπικά στην κατοχή σου μετοχέ τη ίδια εταιρεία. Αυτό απαγορεύεται στην Κίνα. Εμεί, που δεν είμαστε Κινέζοι πολίτε, δεν μπορούμε να έχουμε στην κατοχή μα, δεν μπορούμε να είμαστε μέτοχοι απευθεία σε Κινέζικε μετοχέ. Επίση, κάτι που πρέπει να βάλουμε στα αρνητικά για αυτή την εταιρεία είναι κάτι που αφορά τη διαδικασία αγορά και πώλησή τη. Είναι μια εταιρεία που μπορεί να τη βρει μόνο over the counter, δηλαδή OTC εταιρεία. Ή αν έχει πρόσβαση μέσα από το χρηματιστήριο του Hong Kong. Α δούμε όμω αν είναι fair value ή under value αυτή τη στιγμή. Κατά τη γνώμη μου, και με του δικού μου υπολογισμού, αυτή τη στιγμή η μετοχή του είναι περίπου σε fair value. Σύμφωνα με ερευνά μου, fair value για 10 cent είναι γύρω στα 80 δολάρια. Και τη στιγμή αυτού του βίντεο πουλιέται στα 7 δολάρια. Όμω ταυτόχρονα είναι περίπου 30% κάτω από τα high που είχε τον Φεβρουάριο. Οι αναλυτέ που την ακολουθούν αυτή τη στιγμή την δίνουν ω πάρα πολύ δυνατή αγορά. Τη δίνουν 1,5 σε κλίμακα από το 1 έω 5. Με το 5 να σημαίνει πουλα και το 1 αγορά σε μεταμπούνια. Επίσης, σύμφωνα με τους αναλυτές, μέση τιμή για το τρέχον έτος είναι τα 92 δολάρια, ενώ υψηλή είναι τα 114 δολάρια. Δηλαδή, ένα συν 20% από τη σημερινή τιμή έως ένα συν 50% από την τρέχουσα τιμή. Και για όσους με ακολουθείτε στο Instagram Νοικονομία, αλλά και στο προσωπικό μου κανάλι στο YouTube Νικονομία, ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ προσωπικά είμαι επενδυμένος στην Alibaba και την πιστεύω πάρα πάρα πολύ. Ε, αυτή εδώ είναι επίσημη μια εταιρεία που πρέπει κάποιο να κοιτάξει που τα ενδιαφέρει η αγορά τη Κίνας, αλλά δεν την βάζω πάνω από την Alibaba. Εγώ προσωπικά προτιμώ την Alibaba για λόγου που έχουμε εξηγήσει σε άλλα παλαιότερα μου βίντεο. Βλέπετε δεξιά-αριστερά, θα τα βρείτε. Δεν λέω ότι η Tencent δεν είναι καλή εταιρεία ή δεν είναι πάρα πολύ δυνατή εταιρεία για όποιον ενδιαφέρεται να μπει στην κινέζικη αγορά. σα ίσα. Το πρόβλημα είναι ότι η Alibaba αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο undervalued από ότι είναι η Tencent. Αυτή ήταν η μετοχή μα για σήμερα. Αυτό ήταν το Nick Peek. Εγώ είμαι ο Νίκο. Εσύ είναι υπέροχο και τα λέμε στο επόμενο.